Επί του νομοσχεδίου νομίζουμε ότι έχουν εξαντληθεί όποιες συζητήσεις. Το ΚΚΕ καταψηφίζει ένα ακόμα αντιλαϊκό νομοσχέδιο, πρίκα για τους επενδυτές, με προκλητικά προνόμια στους βιομήχανους, στις εταιρείες logistics, στους κερδοσκόπους της κάναβης, στους κατασκευαστικούς και ενεργειακούς ομίλους, υποτάσσοντας ακόμα και την έρευνα στις ανάγκες αγοράς και όχι των λαϊκών αναγκών, ενώ ανοίγει ο δρόμος με τη ρύθμιση για την κατάργηση της άδειας χειριστών Clark, ένα για ακόμη περισσότερα εργατικά ατυχήματα, μόνο και μόνο για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των εργοδοτών. Αυτή τη βαρβαρότητα νομοθετεί και σήμερα η πλειοψηφία, αξιοποιώντας νομοθετήματα των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και οι κοκορομαχίες πια δεν έχουν πέρασει. Άλλωστε, το αστικό καπιταλιστικό κράτος έχει συνέχεια με οποιαδήποτε απόχρωση, με φιλελεύθερη, σοσιαλδημοκρατική ή άλλη σκοπή. Η απάντηση, ηχηρή και αιχμηρή, θα δοθεί στη μεγάλη απεργία της 9ης Νοεμβρίου. Θα ήθελα να πω όμως για το άρθρο 83 σχετικά με το ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων. Ενώ με μαθηματική ακρίβεια ο κύριος Αυγενάκης και η κυβέρνηση οδηγούν στη συρρήκνωση τα αθλητικά σωματεία και στη διάλυση ομάδων τοπικών κατηγοριών που αποτελούν διέξοδο για την νεολαία στα χωριά της χώρας, έρχεται στο νομοσχέδιο αυτό δίνοντας άλλη μία παράταση επί τόσων παρατάσεων, απλά για να μην πνιγούν τα αθλητικά σωματεία στην πλημμύρα των παράλογων γραφειοκρατικών ρυθμίσεων που επί 2 χρόνια νομοθετεί. Τα σωματεία κινδυνεύουν με λουκέτο, σε συνθήκες πρωτοφανούς οικονομικής ασφυξίας, που καθιστά αδύνατη τη βιωσιμότητά τους από εδώ και πέρα. Δεν μπορούν να συντηρήσουν ούτε γραφεία, ούτε βασικές λειτουργικές ανάγκες. Τα ψίχουλα της κρατικής επιδότησης δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε τα βασικά πάγια έξοδα των σωματείων, με συνέπεια για τους αθλούμενους και όλο το φάσμα των εργαζομένων στον χώρο του αθλητισμού. Οι πραγματικοί λόγοι που η κυβέρνηση θέλει το Μητρώο δεν είναι η τάξη που θέλει να βάλει, όπως λέει, αλλά ο ασφιχτικός κομματικός κυβερνητικός έλεγχος αθλητικών ομοσπονδιών και σωματείων. Η άμεση χωρίς εμπόδια πρόσβαση εταιριών χορηγών για να επενδύσουν επιχειρηματικά στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, εκμεταλλευόμενη την ανέχεια από την ισχυρή κρατική χρηματοδότηση των αθλητικών σωματείων. Και η περαιτέρω μείωση της κρατικής χρηματοδότησης με το πρόσχημα της μη αθλητικής αναγνώρισης. Θα ήταν πράγματι για γέλια η υπόθεση αυτή, αν δεν κρίνονταν ως σοβαρή που χτυπά τα εθνικά αθλητικά σωματεία στην καρδιά της λειτουργίας τους. Είναι κοροϊδία, γι' αυτό δεν μπορούμε να ψηφίσουμε και αυτές τις διατάξεις. Επί του τροπολογιών τώρα. Και πάλι η κυβέρνηση έφερε 4 υπουργικές τροπολογίες, 28 άρθρα στο σύνολο. Κάλλιστα θα μπορούσε να είναι ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο οι τροπολογίες. Και όμως το ίδιο σκηνικό, μόνο και μόνο για να εκβιάσει την ψήφο μας. Καθώς σε μια τροπολογία που μπορεί να έχει 10 άρθρα για παράδειγμα, θα θέλαμε σε άλλα να ψηφίσουμε ναι, σε άλλα όχι και σε άλλα παρόν. Και όμως δεν μπορούμε. Μας επιβάλλουν να ψηφίσουμε στο σύνολο της τροπολογίας. Ζήτω η δημοκρατία. Θα πρέπει να τη χαίρεστε. Για τις αυτές καθ' αυτές υπουργικές τροπολογίες, με γενικό αριθμό 1437 και ειδικό 139 για αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού, στο σύνολό της αυτή τροπολογία θα λέγαμε όχι. Για την, με γενικό αριθμό 1438 κάθετος 140, ειδικό αριθμό, που περιλαμβάνει 9 άρθρα, στο σύνολό της θα πούμε παρόν. Τα άρθρα 2 και 3 όμως βαραίνουν το παρόν, και θα ήθελα, επιτρέψτε μου εδώ, να πω το εξής. Στο άρθρο 2 που αφορά το προσωπικό φροντίδας βρεφών και παιδιών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και το άρθρο 3 για την καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού προσχολικής εκπαίδευσης και για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, τα ΚΔΑΠΜΕΑ, έχουμε να πούμε τα εξής. Ότι οι χιλιάδες εργαζόμενοι σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε ΚΔΑΠΜΕΑ, προσλαμβάνονται για χρόνια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου χωρίς να τερματίζεται η εργασιακή τους ομοιρία με τις επαναπροσλήψεις και τις παρατάσεις συμβάσεων, δημιουργώντας με ευθύνη διαχρονικά όλο των κυβερνήσεων στρατιές εργαζομένων που αγωνιούν για το εάν, πότε και μέχρι πότε θα εργάζονται. Προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι σπουδαίο επιστημονικό έργο αναντικατάστατο στην ευαίσθητη προσχολική ηλικία, αλλά και στην τόσο αναγκαία απογευματινή δημιουργική δραστηριότητα. Παρά τις ανεπάρκειες σε χρηματοδότηση των Δήμων, την άθλια εργασιακή σχέση της σύμβασης και της προσωρινότητας, δίνουν τα πάντα αυτοί οι άνθρωποι για να προσφέρουν το καλύτερο στα παιδιά. Οι εργαζόμενοι λοιπόν
Είναι απαράδεκτο να είναι συμβαχισιούχοι σε σημαντικές δομές που δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Γι' αυτό και το ΚΚΕ στηρίζει τη μονιμοποίηση όλων όσων εργάζονται στο πρόγραμμα και την πρόσληψη όσων εργάζονται για την κάλυψη των παιδιών που εγγράφονται και συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σημειώνουμε δε ότι τα παιδιά αυτά είναι πολύ λιγότερα από όσα έχουν ανάγκη και κόβονται, γιατί το ύψος της χρηματοδότησης είναι πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες. Για την τροπολογία με γενικό αριθμό 1439 και ειδικό 141, θα την καταψηφίσουμε. Αφορά την εξυγίανση επιχειρήσεων των ΟΤΑ δευτέρου βαθμού, που λειτουργούν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο, των οποίων οι ΟΤΑ συμμετέχουν τουλάχιστον 70%. Ή θα καταβάλλεται η επιχορήγηση στους ΟΤΑ που συμμετέχουν τουλάχιστον 70% για την εξυγίανση των επιχειρήσεων, είτε να πραγματοποιείται αύξηση του μετοχικού εταιρικού τους κεφαλαίου με δαπάνες από πιστώσεις του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αυτό λέει η τροπολογία. Στην πραγματικότητα, Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει. Ο λαός θα κληθεί να πληρώσει ωφέλη και ζημιές, συνήθως οι ζημιές, εκτός του ότι θα συμπαρασύρει και την ενίσχυση του ιδιώτη κατά το άλλο 30%. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς από μόνη της επιχορήγηση του ΟΤΑ είναι προβληματική. Στους ΟΤΑ είναι προβληματική. Και τέλος, για την τροπολογία με γενικό αριθμό 1440 και ειδικό 142, που περιλαμβάνει 10 άρθρα, στο σύνολό της θα ψηφίσουμε παρόν. Βαραίνει όμως στο παρόν τα δύο πρώτα. Το πρώτο αφορά την επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης. Πρόκειται για κάποιες ορισμένες φραστικές αλλαγές σε διάταξη πρόσφατου νόμου για την επιδότηση του κόστους του πετρελαίου θέρμανσης. Αποσαφηνίζεται ότι η επιδότηση ανέρχεται στα 20 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και υπολογίζεται άπαξ επί της αξίας τιμολογίων πώλησης προς ΦΠΑ που εκδίδουν δηληστήρια και εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών. Σε κάθε περίπτωση όμως, η κρατική επιδότηση που δίνει η κυβέρνηση, ακόμα και οι προτάσεις που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια της αντιπολίτευσης, δεν μπορούν να δώσουν ουσιαστικές ανάσες στο λαό, αφού οι αιτίες της πανάκριβης ενέργειας είναι η στρατηγική της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, που εδώ ακριβώς είναι που ανατίζονται και όλοι οι μηχανισμοί, όπως το χρηματιστήριο της ενέργειας, το εμπόριο ρήπων, η ρήτρα αναπροσαρμογής και πολλά άλλα. Όποιες και όσες ρυθμίσεις φέρει η κυβέρνηση, ο στόχος παραμένει ίδιος, όπως και ο τελικός παραλήτης του λογαριασμού, δηλαδή να κερδίζουν τα μονοπόλια και το κόστος να βαραίνουν το λαό. Από αυτή τη σκοπιά, η κρατική παρέμβαση στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας δεν γίνεται μόνο με χρήματα των εργαζομένων και των άλλων βιοπαλαιστών, αλλά έχει στόχο να συγκρατήσει ακόμα και τη λαϊκή δυσαρέσκεια και την απότομη αύξηση της ενεργειακής φτώχειας. Και τέλος, για το άρθρο 2 που αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, έχουμε ένα που ψηφίζουμε παρόν, έτσι κι αλλιώς το σύνολο της τροπολογίας ψηφίζουμε παρόν, βαραίνει όμως και αυτό το άρθρο, ότι τα 60 εκατομμύρια που δίνουν στους αγρότες, κατά μέσο όρο 2 ευρώ το στρέμμα, είναι η απόλυτη κοροϊδία και δεν καλύπτει ούτε κατελάχιστο την εκτόξευση του κόστους παραγωγής. Αποκλείει τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες την ίδια ώρα που το δίνει σε νομικά πρόσωπα ανεξάρτητα από το ποιος είναι ιδιοκτήτης. Δηλαδή θα πάρει ενίσχυση μια αγροτική εταιρεία που ανήκει σε εφοπλιστή την ώρα που κόβονται βιοπαλαιστές αγρότες που μπορεί να κάνουν και μεροκάματα στην υποδομή για να εξασφαλίσουν ένα εισόδημα. Είναι αυτό που λέμε ότι η κυβέρνηση κινείται στις ράγες της κοινής αγροτικής πολιτικής των δημοσιονομικών περιθωρίων της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Δεν την ξεπλένει ούτε ο Νιαγάρας. Τα θύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των καρτέλ και των βιομηχάνων είναι οι ίδιοι οι αγρότες, οι οποίοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτή την πολιτική, η οποία υπηρετεί το μονόδρομο της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πολύ.